«Της γλώσσας ιδιώματα και του χορού καμώματα» ήταν ο τίτλος της χοροθεατρικής παράστασης που πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «Ο Σκουφάς». Η εκδήλωση εντασσόταν στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων για τα ελευθέρια της πόλης της Άρτας. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Μπαταλούκας, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και ο εκπαιδευτικός και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Κωνσταβασίλης. Νομίζω απλώς ήθελα να διηγηθώ ένα περιστατικό που μου έτυχε όταν έφυγα από την Άρτα 9 χρονών και πήγα στην Αθήνα. Όταν πήγα στην Αθήνα, οι συμμαθητές μου με βλέπανε με παράξενο μάτι, γιατί μίλαγα κάπως παράξενα. Πέρασε ο πρώτος χρόνος και άρχισα να μιλάω κι εγώ όπως μιλάγανε αυτοί. Ήρθα στην Άρτα διακοπές και με κοιτάγανε οι δικοί μου εδώ ότι μίλαγα κάπως παράξενα και λέγανε «Ήρθε ο καλές». Γιατί στην Αθήνα λέγαμε «Καλέ τι κάνεις, καλέ έλα εδώ». Ήμασταν πολύ ευγενικοί και εδώ βέβαια ήμασταν λιγότερο. Τέλος πάντων θέλω να πω ότι η γλώσσα μας είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Μας καθορίζει. Στην Ήπειρο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να την κάνουμε μια γλώσσα αποδεκτή από όλους. Είναι λίγο άγρια φαίνεται. Την κόβουμε πολύ. Οι κριτικοί τα κατάφεραν. Οι Κερκυραίοι το ίδιο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε κι εμείς, άμα κάνουμε προσπάθειες σαν κι αυτοί. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ όλους σας που παρευρίσκεστε εδώ και ελπίζω να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, νομίζω ότι ο Σύλλογος Σκουφάς έχει δώσει δείγματα γραφής στην πόλη μας, συμμετέχει ενεργά σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και έχει αναβαθμίσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή μας. Εμείς τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε για τους προσφορά τους αυτή στον πολιτισμό και θέλω πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο και στη διοίκηση του Συλλόγου Σκουφά, στους χοροδιδάσκολους, στα μέλη, στα μικρά χορευτικά τμήματα που χθες είδαμε όλοι εδώ. Πραγματικά είναι μια συλλογική προσπάθεια και όπως και όλοι οι σύλλογοι που κάνουν τη δική τους προσπάθεια, αυτό μας βοηθάει στο να κάνουμε όχι απλά εκδηλώσεις, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις και όπως τώρα ξεκινάει με τις γλώσσες ιδιώματα και το χορό καμώματα, είναι κάτι ιδιαίτερο και θεωρώ ότι είναι εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου που έχουμε τη χαρά να παρακολουθούμε εδώ στην πόλη μας και πόσο μάλλον σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο εδώ μπροστά στην Παρηγορήτησα. Σας ευχαριστούμε, σας συγχαίρουμε και είμαστε δίπλα για να στηρίζουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έχει επισημανθεί από τους ειδικούς, η γλώσσα είναι πολύμορφη και πολύπλοκη, όπως πολύμορφη και πολύπλοκη είναι και η γλωσσική κοινότητα που τη χρησιμοποιεί. Και γι' αυτό το λόγο τα ιδιώματα, οι διαφοροποιήσεις, οι διάλεκτοι συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία. Αν πάω στο θείο μου το Λάμπρο που έχει καφενείο στο χωριό και τον ρωτήσω «Καλησπέρα θείε Λάμπρο, τι κάνετε σήμερα εσείς και η θεία, πώς είναι το κοπάδι σας», θα με κοιτάξει περίεργα και θα νομίσει ο άνθρωπος ότι τον δουλεύω. Άμα πάω και του πω όμως «Αν Μπαρμπαλάμπρο, τι κάνεις εσύ και η θεία, πώς τα είτε τα πράγματα, καλά, α?», θα με καταλάβει ο άνθρωπος και θα με πάρει στα σοβαρά. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, η γλώσσα είναι τόσο πολυκύμαντη όσο και η κοινωνία που τη χρησιμοποιεί. Άρα η γλωσσική κοινότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από γλωσσική ομοιομορφία και ομοιογένεια. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία γλωσσικής συμπεριφοράς, η οποία όμως δεν την διασπά ούτε την υποβαθμίζει, απόδειξη ότι εδώ μιλάμε, ακούμε και καταλαβαινόμαστε όλοι μας, νομίζω μια χαρά, ανεξάρτητα από το πώς μπορούμε να μιλάμε στις ιδιαίτερες μας πατρίδες. Η γλώσσα λοιπόν είναι συνισταμένη πολλών και ποικίλων συνιστοσών. Σε μια γλωσσική κοινότητα λοιπόν διαφορετικές ομάδες ομιλητών χρησιμοποιούν διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες και διαλέκτους. Οι ποικιλίες αυτές μπορεί να έχουν κοινωνική αναφορά, μιλάμε για επιστημονική γλώσσα, για επιστημονικές ορολογίες, για ιατρική γλώσσα, για νομική γλώσσα και ούτω καθεξής. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι ντοπιαλαλιάς και χορού από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Η εύθυμη αναπαράσταση των γλωσσικών ιδιωμάτων, των χορών και των ακουσμάτων κάθε τόπου ενώνει τις ρίζες και ζωντανεύει την παράδοση. Πάσα βράδ, πάνε τις φουλιές. Και αν μια μέρα ή βρίσκνει ένα λιγότερο από τα χτέ, ούια ζητσκότης.
Βρουμιάρες! Βρουμιάρες! Φαΐ, πιεί και κουτσουλιάστε μοναχά! Γιώμισατε τον τόπο! Να σας μάσει! Ψόφος να σας μάσει! Καμιά βουλά, αφού έμασε πόσα ήθελε, τα πόσουσε, θέλει με τον κάψο πάνω, τα βγάζει του κουτουπουλίου. Τσίπη κίνους από εκεί, τάδι του μηνός, η λάτη να πάρει τη τα πλάκια. Έφτιανη και έφτιανη, τζαντούρια η Μάρο. Κοινά νάιλα, κοινά παλούκια, κοινά τσόλια, να βάλει τα πλάκια μέσα. Να είναι ζεστά, μην τα φάει κανένα πουντίκι, κανένα ζλάπ, να μην μπαίνει νερό. Κόκκιν λάμπα να ζεσταίνονται, μαζουνέτα η Μάρο για τα πλιά. Πώς? Κουτάς να πεις τέτοια κβέντα στ' Μάρο. Έρεκη σαν του μπυριλαβέν. Τι λες, ρε μπάρμπα. Εγώ θα ταΐζω. Μακαρόνια με κοιμά. Θα θκάσουν μεγαλύτερα. Και το τρώνε. Σπαλιόρα. Τίποτα δεν αφήνει. Εύχη μπαρμπαφός ζελισμένος. Πώς εκεί μακαρόνια με κοιμά στα πλιά. Το έκανε κουβέντα στα καφενεία. Μετά από δύο μέρες γυρνάει πάλι στη Μάρου, αλλά αυτή τη φορά διαβασμένος. Μάρου, κάτσε να σου πω. Τα πλιάς, αυτό το νταμάρ, είναι διασταυρωμένα μοιόρνια. Γι' αυτό τρών φαΐ κρέας. Μοιόρνια παπιτά να πάνε και κράζουν. Μη πάνε μέρα στο μαγαζί. Ένας απέχει σαν τα δικάς. Η χοροθεατρική παράσταση του Συλλόγου Σκουφά ξύπνησε αναμνήσεις και συναισθήματα μιας άλλης εποχής. Ωραία Κωνσταντίνια, παντρέψω τώρα που είσαι νιά. Ωρε παντρέψω τώρα που είσαι νιά. Ωρε που σε γυρεύουν τα παιδιά. Οπα. Για πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με. Ωραία στην αγκαλιά
θα σε πάρω. Ρε βλακάκι, μπορεί να σου φύγει το μεράκι. Μπορεί να σου φύγει, μπορεί το μεράκι. Μπορεί θα σε πάρω, ρε βλακάκι. Αν καμιά βουλιά σε σκάνιαζα, ήταν για το καλό μας. Εγώ αυτά είχα να σου πω και τίποτα άλλο. Αν έχεις και εσύ να μου πεις τίποτα, πες του και ας μας χωρέσει ο Θεός. Αχ, να σου πω, Αντρούλη, μη με σκανιάζεις με αυτά μου λες. Όμως, γεια, τι να κάνουμε. Άμα ο Θεός το θέλει, εγώ πώς να σε κρατήσω. Με το στανιό, να πας αφέντη μου στο καλό σου. Εγώ και καλός είχα και καλά περάσαμε και παράπονο δεν έχεις. Για νοικοκυρά ήμουν στο σπιτικό μας, και οικονομία σώκανα και όλα καλά. Όμως, κι εγώ, Αντρούλη, κάτι έχω στην καρδιά μου κρυμμένο από χρόνια και δεν στου μαρτύρησα. Αλήθεια, ψυχή μου, μην τυργέσαι. Πες του κι εσύ να ξαλαφρώσει η καρδούλα σου. Γεια. Του παιδί. Του παιδί, τι έγινε, μίλα. Το παιδί, Αντρούλη, δεν είναι δικό σου. Τι λες, μωρή σκύλα. Κι αν κάτω πιο λιανά, τι δεν είναι δικό μου. Τότε είναι σαν θυμάσαι ο πόβριχη και έσταζαν τα κυραμίδια. Τότε είναι σμόστηλε οικιό του μάστουρα για να τα σιάς. Οικιό του μαυριδερό, το γεροδημένο, το παλικάρ. Γεια, τότε είναι. Τι τότε είναι. Τι γίνει και τότε είναι κι εγώ χαμζάζει, δεν το ξέρω. Δίψασε το παλικάρ και κατέβηκε να πιει λίγο νερό. Εγώ το λυπήθηκα, του φτιάξα και ένα καφέ και του φώναξα μέσα στο σπίτι να το κεράσω. Του κοίταξα λίγο, με κοίταξε κι αυτός και καθώς ήταν και καμάρ, του λυμπήσκε η καρδούλα μου και του ματακοίταξα. Και αυτός ο μασκαράς του κατάλαβε. Σηκώθηκε, πήγε σερτάρουσε την πόρτα, ήρθε έκατσε σμάμ, αχ, και την ασταμολογάω παρακάτω. Κι εγώ ούτε το μάλωσα τον άνθρωπο, ούτε το μαρτύρησα σε κανέναν. Γιατί σκέχαμε για κανένα καυγά. Μου είναι κολιακούδα, γιατί δεν το μαρτύρησε να το κλείσει φυλακή το παλιό τόμαρο. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση που απέσπασε το χειροκρότημα όλων.